Το νέο δημοτικό στάδιο Αρκαλοχωρίου αποτελεί ένα στολίδι για την περιοχή και είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν γίνει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσε όνειρο πολλών ετών για την τοπική κοινωνία και υλοποιήθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και των φορέων του Αρκαλοχωρίου με την περιφέρεια Κρήτης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να σηκώνει το βάρος της χρηματοδότησης που απαιτήθηκε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο ξεκίνησε την άνοιξη του 2015 και 3 χρόνια αργότερα έχει παραδοθεί σε χρήση. Δεν μπορούσα να μην είμαστε ικανοποιημένοι όταν μετά από 20 χρόνια το Αρκαλοχώρι επιτέλους αποκτάει ένα δικό του στάδιο. Ένα γήπεδο κόσμημα νομίζω στην ευρύτερη περιοχή όπου δίνεται η δυνατότητα στα δεκάδες παιδιά που αθλούνται να έχουν μια διέξοδο που δεν την είχαν όπως είπα τόσο χρόνια. Αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε με τη συμπαράσταση και τη στήριξη της περιφέρειας και του περιφερειάρχη. Χωρίς αυτόν θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωσή του. Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του Δήμου μας που αυτή τη στιγμή φιλοδοξεί και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πολλούς αθλητές τόσο από την περιοχή αλλά όσο και από την ευρύτερη περιοχή της ενδοχώρας. Ένα έργο το οποίο κόστησε 1.900.000 ευρώ. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε προκειμένου να βρούμε και τα υπόλοιπα χρήματα ώστε να δημιουργηθεί και ο στίβος αλλά και η δεύτερη κερκίδα όπως και από πάνω τα στέγαστρα. Προκειμένου το έργο να έρθει στο επίπεδο που εμείς το θέλουμε και που εμείς ονειρευόμαστε για τον κόσμο τόσο το Αρκαλοχωρίο αλλά όσο και ολόκληρο του Δήμου. Ο πρώτος αγώνας στο στάδιο ήταν το Super Cup της ΕΠΣΗ, ενώ τα επίσημα εγγένεια θα διεξαχθούν την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνει και φιλικό ανάμεσα στον ΟΦ Αρκαλοχωρίου και την ΠΑΕΟΦΗ. Είναι ένα στολίδι για την ευρύτερη περιοχή, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Κρήτης. Σε τέτοια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά, δίνουν μια άλλη νότα ζωντάνιας όπου υπάρχουν, όπου γίνονται. Ακόμα είναι ένα θαυμάσιο γήπεδο. Να δώσουμε πολλά ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτού του γήπεδου, στον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρνοτάκη και στον Δήμαρχο τον Ζαχαρία τον Καλογεράκη. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Θα πρέπει να εκτιμηθεί ανάλογα και θα πρέπει να γίνονται και άλλες εκδηλώσεις σε αυτό το στάδιο. Ο τοπικός ΟΦΑ ήταν το σωματείο που για 19 χρόνια είχε στερηθεί την έδρα του, παίζοντας ως γηπεδούχος σε άλλα γειτονικά γήπεδα. Πλέον όμως διαθέτει το δικό του σπίτι και έτσι η ομάδα αποκτά νέα προοπτική για το μέλλον. Η ομάδα επιστρέφει στο σπίτι της, για μας είναι τεράστιο πράγμα, δίνει άλλη οπτική γωνία. Το μέλλον πλέον μας ανήκει. Είναι ένα καινούριο γήπεδο, είναι ένα γήπεδο που θα δώσει πνοή στην νεολαία της περιοχής. Είναι ένα γήπεδο που πραγματικά έλειπε από την περιοχή μας. Εκείνο που απομένει για την ολοκλήρωση του έργου είναι η τοποθέτηση του ταρτάν στίβου, όπως και η διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων. Και σύντομα αναμένεται και τα τελευταία κομμάτια του σταδίου να μπουν σε φάση υλοποίησης.